τελευταία υπουργός οικονομικών, Νάντια Βαραβάνη, στη Βουλή, η παράταση δίνεται για ένα μήνα από τα αποκρινόμενα εισοέλημα που υπάρχει από τον κόσμο για να δώσει δυνατότητα και σε άλλους ολογούμενους να κάνουν χρήση του μέτρου αυτού και να αποφευθούν από το διπλό όφελος που συνεπάγεται η πληρωμή των προσαυξήσεων. Ακόμα και το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε την τέλη Telegraph που διακινεί αυτά τα ευχάριστα που μας λένε κατά πάλι τα κανάλια, που ανακοίνωσαν ότι υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία να μην έπρεπε η κλέση στην Ελλάδα. Διέψευσε και τους είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είμαστε μπροστά στην 1η Μάη. Στην εργατική πρωτομαγιά. Νομίζω ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουμε εργατική πρωτομαγιά με τόσο λίγους εργαζόμενους. Γιατί πραγματικά τα προηγούμενα 5 μνημονιακά χρόνια γέμισαν την Ελλάδα άνεργους ή επιμέρους αποσχολούμενους που στην ουσία είναι άνεργοι. Έτσι λοιπόν, δήλωσε, πρέπει να επισημάνουμε τη δήλωση του Πάρτου Σκουλέτη για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού που αποτελούν αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Και επαναφορά τη διαδικασία και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και σας μιλάει αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος που έδωσε μαζί με τις αδέρφους του μάχη το 2012 να μην περάσει ο μνημονιακός νόμος για να καταργηθεί η συλλογική σύμβαση των ειδοποιών. Καταργήθηκε όμως, γιατί αυτό ήταν το μνημόνιο. Και ξέρετε ότι οι ειδοποιοί σήμερα μπορούν να εκκληθούν ως ορμήσθηκοι με 3,5 ευρώ την ώρα. Δηλαδή ένας ειδοποιός, μια παράσταση 2 ώρων, θα πάρει 7 ευρώ. Ούτε το μετρό, ούτε το καφέ για να πάει να δουλέψει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία τελείωσε. Επανέρχονται στις ειδικές συμβάσεις, η διαιτησία, ο κατώτατος μισθός. Ετοιμάζονται κι άλλα μέτρα, όπως οι ψηφιακές ενότητες. Ξέρετε, η ΕΕ που έκλεισε, δεν έκλεισε τυχαία. Έκλεισε επειδή υπήρχαν λόγοι ιδεολογικοί και επειδή είχε προγραμματιστεί πολύ νωρίτερα. Το 1990 η τότε νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν έκλεισε με την ΕΕ, αλλά επειδή ήμουν εργαζόμενος και τα ξέραμε, τα βλέπαμε, χαμήλωσε τις παραγωγές της, σταμάτησε τις εγκαταστάσεις, σταμάτησε τις εκπομπές, τα θέατρα της Δευτέρας, το περίφημο δεύτερο πρόγραμμα σύγχυσε, σταμάτησε τους συνεργάτες. Είχε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν πρόγραμμα, δεν το βλέπε κανένας. 1990. Το 1989 έκανα τα πρώτα τους διλάβηματα τα ιδιωτικά κανάλια, εντελώς τυχαία. Το 2013 που έπεσε το μαύρο στην ΕΕ, έπεσε 20 μέρες νωρίτερα από τότε που έπρεπε να διευθετηθεί το ψηφιακό τοπίο. Πίτσι. Δηλαδή η εταιρεία όπου του καλανιώνει. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Μίλιο. Εντελώς τυχαία πάλι. Το έγκλημα έχει προετοιμαστεί πολλές δεκαετίες πριν. Εμείς το καταλάβω από το 10 και μετά. Γιατί τους είχαμε πιστέψει. Ένα μεγάλο μέρος του λαού τους είχε πιστέψει. Και τους έδινε το φιλί της ζωής κάθε φορά και την εμπιστοσύνη του. Αλλά την εμπιστοσύνη του λαού αυτή την φωτοπάτησαν, τον φτωχοποίησαν αυτόν τον λαό, τον απαξίωσαν και του κουνάνε το δάχτυλο ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα μέσα στη Βουλή υποστηρίζουν ότι οι μισθοί και οι συντάξεις θα πάνε στα 300 ευρώ και πρέπει το συντομότερο να κάνουμε αυτά που μας λένε οι δανειστές μας, γιατί τα έχουμε κρέξει. Κάθε Τρίτη, κάθε Παρασκευή, κλείνουν οι τράπεζες και πέρα Τετάρτη και Σάββατο βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή
2,5 και το ευρώ, διασπείρουν όλα αυτά τα ψέματα, όλον αυτόν τον δρόμο. Αυτό κάναμε και με τους προηγούμενους, για να δεχτούμε πριν από κάθε διαπραγμάτευση και να δεχτούμε τους όλους. Για να επανέλθουμε στα αισιόδοξα, στα δύσκολα αλλά στα αισιόδοξα, αυτό το εγχείρημα λοιπόν το ιστορικό, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στα παιδιά μας και σε αυτούς που θα έρθουν, να το υποστηρίξουμε και να το φέρουμε σε πέρας. Ο Τσίπρας ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, οι βουλευτές, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός λαός, όλοι σε μία γραμμή. Χωρίς πυραμίδες, ή από πάνω και ή από κάτω. Σε μία γραμμή όλοι, πυκνοί, δυνατοί, πρέπει να πάνε απέναντί τους, αποφασισμένοι και να νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη δύναμη από τη δύναμη της θέλησής μας, από τη δύναμη του δίκη μας, το οποίο το φοβούνται, το τρέμουν και ό,τι και να κάνουν με τους εσωτερικούς προπαγανδιστές τους και αντιπρόσωπους, γιατί είναι αντιπρόσωποι εμπορικών εταιριών αυτές οι πολιτικές δυνάμεις απ' έξω, δεν θα τα καταφέρουν. Λέγονται συνέχεια, όταν μας ρωτάνε οι αποσχόλους, αυτό που με ρωτάνε από την Αττική δεν θα κλείσουν τα βήματα, σε όλη την Αττική υπάρχει ένας δομηθής, ο οποίος θα έχει από εδώ και από εκεί, από τα Μέγαρα μέχρι το Λορπό, ότι θα κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα. Γιατί την άλλη φορά θα πρέπει να μαζέψει σύμφωνα, τώρα ήταν στη λίστα επικρατείας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το έψαξα εγώ προσωπικά το θέμα και έχω έτοιμη μια ανακοίνωση, αλλά θέλω να συνοδευτώ με το Υπουργείο να δείτε. Επικοινώνησα με το Υπουργείο, επικοινώνησα με τον Αναγκροστάκη, τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού. Δεν κλείνει κανένα τμήμα. Αυτό που θα γίνει, που γίνεται πάντα, κάθε κυβέρνηση θέλει να κάνει ένα καινούριο μοντέλο, καινούριες αναδιαδρώσεις, οι οποίες θα γίνουν ούτως ή άλλως μετά τις 20 Μαΐου και θα γίνουν μετά από διαβούλευση. Θα είναι στο τραπέζι οι δήμοι, οι φορείς, οι κάτοικοι, η φυσική και πολιτική ηγεσία για το καλύτερο. Και να σας πω κάτι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, να σας πω κάτι. 149 βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κανένα βουλευτή να έχει δύο αστυνομικούς, ούτε ένα. Κανένα. Ξέρω όμως ότι οι βουλευτές των άλλων κομμάτων έχουν αστυνομικούς. 300 βουλευτές από δύο αστυνομικούς, ο καθένας είναι 600. Μην πάρω τον υπουργό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο υπουργός άκουσε. Δεν έχουν τους αστυνομικούς που είχαν. Λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι που έχουν από δύο και από τρεις αστυνομικούς για να τους οδηγούν ένα αυτοκίνητο βγαίνουν και διαδίδουν ότι θα κλείσουν τα τμήματα. Ας στείλουν τους αστυνομικούς στα τμήματα να δουλέψουν και να κάνουν το καθήκον τους όπως το κάνουν πάρα πολύ καλά, με γνώση και με πατριωτισμό και με ευαισθησία, όταν εμείς τους δώσουμε το πεδίο και τα μέσα να το κάνουν. Και ας μην τους έχουν να τους οδηγούν να μας. Άμα φοβούνται τόσο πολύ και κόπτονται να μην κλείσουν τα τμήματα, τα τμήματα δεν θα κλείσουν. Θα λειτουργήσουν καλύτερα και θα βοηθήσουν όλοι να λειτουργήσουν τα τμήματα καλύτερα. Με πρόοδες στις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες θα τις ακούσει ο Υπουργός. Έτσι μου διαμήνυσε ο Υπουργός μέσα του Διευθυντή του Γραφείου του χτες, για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να αντιδράσουμε δύο και τρεις φορές τα πάντα και να είμαστε όρθιοι για αυτή τη καινούργια αναγέννηση που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί σας είπα, σε 90 μέρες δεν μπορείς να γκρεμίσεις, να χτίσεις αυτά που γκρεμίστηκαν σε 5 χρόνια, αλλά ήδη αυτή έχει γίνει, τα πρώτα βήματα έχουν γίνει
και θα γίνουν ακόμα περισσότερα, ακόμα πιο αποφασιστικά προς τη συμφωνία που έχουν κάνει όλοι. Πολιτική ηγεσία και